Κοινό βηματισμό ως προς την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού βρήκαν Άγγελα Μέρκελ και Σεμπάστιαν Κούρτς. Λαμβάνοντας υπόψη και τους εντοσυνόρων συσχετισμούς, η Γερμανίδα καγκελάριος πλησίασε περισσότερο στην αντιμεταναστευτική γραμμή που είχε ακολουθήσει ο Αυστριακός ομολογός της, ο οποίος με τη σειρά του αναγνώρισε τη σκληρότερη γραμμή που πλέον έχει υιοθετήσει το Βερολίνο. Μια ενίσχυση της Frontex από το 2020 αλλά και μια επέκταση της αποστολής της ώστε η Frontex να μπορεί να συνεργάζεται με χώρες transit θα συμβάλλουν στον στόχο του να μην ξεκινούν καν τα σκάφη με τους μετανάστες. Μοιραζόμαστε τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Λέμε δηλαδή πως πρέπει να διαχειριστούμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έκανε κάποιες άλλες προτάσεις, τις οποίες θα ήθελα να χαιρετήσω. Μετά το θερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε για την ενίσχυση της Frontex καθώς και για την εγκατάσταση κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στη Βόρεια Αφρική. Μέρκελ και Κούρτς πάντως συμφώνησαν πως η ελεύθερη κίνηση προσώπων εντός της Ένωσης προϋποθέτει την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων. Όσον αφορά στο Brexit, οι δύο καγκελάριοι συμφώνησαν πως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει επουδενή να μην συνοδεύεται από μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.